ξεκίνησε μετά το πράσινο φως από τη ΣΥΠΑ, κάνοντας ορατό τον κίνδυνο ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή, την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Τα παζάνια και τα νησί στην περιοχή συνδέονται με την επίθεση της Τουρκίας, διαμορφώνουν ένα έφραξο και έπλεκτο σκηνικό από το οποίο προκύπτουν κίνδυνοι για όλους τους λαούς. Είναι υποκριτικές οι αποκαλούμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για την εισβολή στη Συρία, όσο και για τους παραβιάσεις σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΤ, ενώ οι οικονομικές, εμπορικές και άλλες σχέσεις ισχυρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία αναβαθμίζονται και ενισχύονται. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, οι υπεριαλιστές συνολικότερα δεν πιάνονται φίλοι, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Οι συμμαχίες τους είναι σε βάρος των λαών. Η μετατροπή της χώρας σε αμερικανοατολική ορκητήριο και η εμπλοκή του υπεριαλιστικού σχεδιασμού δεν φέρνει ωφέλη στο λαό. Αντίθετα, το περιμένουν νέοι κίνδυνοι. Η περιοχή μας γίνεται άμεσο στόχος προτεραιότητας σε περίπτωση εντροπεριαλιστικών συνάξεων. Αλληλεγγύη στον κούρδικο πληθυσμό και συνολικότερα στον κυριακό λαό. Να τερματιστεί η επίθεση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Οι εξελίξεις στη Συρία είναι υπόθεση του λαού της. Καμία αναμονή, κανείς εξυγχασμός. Δυναμώνουμε την αντιπεριαλιστική πάλι. Καταδικάζουμε την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία με την κάλυψη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους περιαλιστικούς σχεδιασμούς. Να είμαστε όλοι σε κοινότητα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες που θα μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Αρκετές χιλιάδες θα έρθουν και στην περιοχή μας. Να παλέψουμε για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης, για να προχωρήσουν άμεσα όλες οι οικογενειακές επανενώσεις, εξετάζονται τα αιτήματά τους και θα πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να παλέψουμε για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης. Να στηρίξουμε τα αιτήματα των εργαζομένων στα κέντρα φιλοξενίας, που είναι ολοκληρωμένοι με την ομιλία των συμβάσεων. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Προβάλλουμε το αίτημά τους για μόνιμη σταθερή δουλειά, με όλα τα μέτρα υγιεινής και προφύλαξης που χρειάζονται. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με μεγάλο φράσο η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως φιλεργατικό ένα νομοσχέδιο που επιφέρει συντριπτικό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά στις κρατικές. Βάζει σε μόνιμη πρέσα τους μισθούς και θέτει από ασφαλιστικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των συνδικάτων με ηλεκτρονικό παγκέλωμα και στήριγμα των γενικών συνελεύσεων. Εξαιρέσει από τις εθνικές, τις τοπικές, κρατικές και τις ομοιοπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού σκοπού κτλ. Οι επιχειρηματικές συμβάσεις υπερισχύουν όλων των κρατικών για τις παραπάνω επιχειρήσεις. Η τοπική σύμβαση υπερισχύει και της εθνικής κρατικής και της ομοιοπαγγελματικής. Ακόμα και όταν γίνεται δυνατόν να υπογραφεί κάποια κρατική σύμβαση, θα πρέπει στη σχετική αίτηση επέκτασης να ελέγχονται οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Ενισχύει τις ενώσεις προσώπων που συστήνουν οι εργοδότες, αφού δεν υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπερισχύουν των κρατικών. Νέους περιορισμούς για την προσφυγή των εργαζομένων στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθώς η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής απαλλήλεται από τα συνδικά του και αστικά εξαλείφεται. Εξαίρεση των κέντρων διανομής εμπορευμάτων πώλησης από την Κυριακή Δικαιαρχία. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις σε ηλεκτρονική μορφή δεν θα γίνονται δεκτές στον ασφαλιστικό φορέα για τις περιόδους που οι εργοδότες δεν είχαν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Καθιστά δηλαδή τον εργαζόμενο συνυπεύθυνο για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση των εξήμων. Δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί μερωνιακά τους μερικά απασχολούμενους με προσάψει 12%. Υπονομεύοντα την υπερορία που σήμερα ξεκινά από το 40% στην πλήρη απασχόληση. Εδραιώνει στην ουσία τη μερική απασχόληση, με κύριο στόχο το παραπέρα χτύπημα τη
σταθερής και μόνιμης δουλειάς του 8ωρου ή 7ωρου. Μία ψυχοπροστήμωση για την αντίληπτη διαδρασία. Αφαίρεση της πρόβλεψης για την ατομική ασφάλιση του αντίλογου για ένα τρίμηνο. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, τις μέρες που συζητήθηκε το πολυνομοσχέδιο Σκούπα στη Βουλή, είδαμε πράγματα και θαύματα. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΦ, όσο και του ΣΕΤΕ και των βιομηχανικών επιμελητηρίων, χαιρέτησαν το νομοσχέδιο. Αυτό, όπως λένε, συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Προβλέπει πρακτικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία για χρόνια εμπόδιζαν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Όπως βαφτίζονται τα υπόδια των εργατικών δικαιωμάτων για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, μιας που τρώγοντας έχουν διόρεξη, κατέθεσαν και βελτιωτικές προτάσεις, απαιτώντας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υλοποιήσει και το υπόλοιπο των 30% των αξιώσεων τους, που κατά δήλωσή τους δεν πρόλαβε να υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά, ο ΣΕΦ πρόκειται την πλήρη κατάργηση της διαιτησίας, την πλήρη υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων έναντι των κρατικών. Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, είχε πληθύνων επικεφαλής της ζωτής ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ, Παναγόπουλος, αυτός ο γνωστός τύπος που έχει βάλει φαντιά πλαψιά την υπογραφή του στα τρία μνημόνια και στην κατάρτια του κατώτερου μισού, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ανθρώπου της ομοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεν είπε ούτε λέξη για την αποκάλυπτη παρέμβαση της κυβέρνησης στα συνδικάτα. Δεν έβγαλε εκεί για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τη λήψη αποφάσεων και γενικών συνελεύσεων, ενώ έφτασε να ισχυριστεί ότι το νομοσχέδιο επαναφέρει και θετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το μόνο που βρήκε ήταν να παρακαλέσει τον Υπουργό να αποσύρει το ηλεκτρονικό μητρό συμφραλιστικών οργανώσεων και να ξαναδεί το θέμα της διαιτησίας. Όλα αυτά μάλιστα με ανησυχία για τις άσχημες συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου όσον αφορά τον ανταγωνισμό των υγιών επιχειρήσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ξέρουμε καλά ότι δεν ήθελαν αγωνιστική απάντηση. Δεν ήθελαν απεργία, δεν ήθελαν εργατικές κινητοποιήσεις με περιεχόμενο κόντρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μια ηγετική ομάδα, φάντασμα, μακριά από τους εργασιακούς χώρους, κλεισμένη στο καλώνα της, μια κούκλα γραφειοκράτες που προσπαθούν να κρατήσουν από λαιμό τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι οι ίδιοι εργοδοτές που προχθές συγκρότησαν τη διορισμένη διοίκηση της ΓΕΣΕ, χωρίς να δεχτούν αν γίνει κουβέντα για όλα να συζητήσονται αυτές τις μέρες, μια και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα που συμπορεύονται με το ταξικό κίνημα, αλλά οι τελεκάδες σωματεία και συνδικαλιστές που συμφωνούν σε πολλά με το ΠΑΜΕ, σηκώσανε το βάρος της οργάνωσης της πάλης της εργατικής τάξης, της αντεπίθεσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της προηγούμενης, του ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, των αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, στους κλάδους και τις επιχειρήσεις. Κάναμε προσπάθεια να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, να μπουν στη μάχη, γνωρίζοντας τις δυσκολίες από την κυβερνητική προπαγάνδα αλλά και την τρομοκρατία των εργοδοτών. Απευθυνθήκαμε ιδιαίτερα στους εργαζόμενους με τις πιο άδειες εργασιακές σχέσεις και σε πολλαπλούς, τους ονομίσθιους, τους συμβασιούχους, στα προγράμματα σε όσους δηλαδή είναι τα τμήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Σπάσαμε το φράγμα της σιωπής που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση, η εργοδοσία και η κάθε τύπου στο κίνημα. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Στον Σόφαστρο έχει μπει για τα καλά και ακόμα μία φορά η κοινωνική ασφάλιση, αξιοποιώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επιτραπείας. Το σύστημα των τριών πυλώνων που προωθεί η Νέα Δημοκρατία και προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετατρέπει την κοινωνική ασφάλιση σε ατομική υπόθεση και ευθύνη μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης και την εφαρμογή των αποκλειματικών μέσω του χαρίσματος αυτοματιστήρια. Η μετατροπή της ασφάλισης των γιατσών σε ατομική υπόθεση είναι κάτι που το ζουν εκατομμύρια ασφάλιστοι και ασφαλισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το τάγμα της κοινωνικής ασφάλισης προστατεί τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, η οποία μπαίνει μπροστά στην προσπάθεια δημιουργίας από την ίδια Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου. Αυτά που έχουν στο
επιστήμης που έχουν για την κοινωνική ασφάλιση. Άλλωστε, ό,τι φαινομενικά δίνουν το κράτος, δίνουν κράτος τεχνολογία και στήριξη της ασφάλισης, είναι δικά μας λεφτά και δεν έχουν δικαίωμα να τα πάρουν. Έχουμε ξανακούσει τους ίδιους ακριβώς τους κυνηγούς, περιναίου, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού, τους οποίους αναβασούσαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ για τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις τάξεις είναι βάρος. Χαρακτηριστικό για τη συνέχεια της νέας δεκαετικής επίθεσης είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση για να στηρίξει τις νέες διατάξεις που ουσιαστικά καταργούν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επικαλείται την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου. Τα αντίστοιχα αντιλαστικά μέτρα που έχουν προχωρήσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη τη δεκαετία του 90. Την Επιτροπή Ειδικών Επιδεδομένων που έχει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016. Ο ένας λοιπόν παίρνει τη σκητάλη της εργασικής πολιτικής από τον άλλον. Ο συγκεκριμένος υπουργός εργασίας ήταν αυτός που έφερε το μνημονιακό νόμο Προύτσου για τον κατορισμό του κατώτατου μισθού, τον οποίο αποδέχτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε νόμο Προύτσου Αξιόγλου. Σε ό,τι αφορά τη συνδικαλιστική δράση, το προνομοσχέδιο προωθεί την απροκάλυπτη παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, ακολουθώντας την απεμπορικότητα διάταξη αξιόλου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλουν. Με τα λυμμένα, ό,τι εργατικά δικαιώματα παίρνουν και χωρίς καμία αφορή αντίσταση στο κράτος της ασφάλισης του εργαζόμενου. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπόν οργάνων διοίκησης των συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων διοίκησης απεργίας. Ουσιαστικά, επιδιώκει να χτυπήσει τις ζωντανές συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή τις συγκεντρώσεις, τις γενικές συνελεύσεις. Εκεί μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι και να εκφράσουν τη γνώμη τους, να την διαμορφώσουν απόφαση, να κρίνουν πρόσωπα, παρατάξεις, θέσεις, να ακούσουν τη γνώμη των άλλων και να καταλάβουν ποιος είναι μαζί τους και ποιος απέναντί τους. Δημιουργία γενικού μικρόσωπου καλλιτικών οργανώσεων εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, μαύρη λίστα των συγκαλυμμένων εργαζομένων που θα παρατείνεται να οδοδοτούν τους εργοδότες. Τις τελευταίες μέρες προχώρησαν και παραπέρα. Με το άρθρο 179 του σχεδίου νόμου δίνει πια τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και χωρίς αυξημένη πλειοψηφία η αιτιολόγηση να εκχωρήσει οι ιδιώτες την εκτέλεση σειράς εξελιξεών ή συλλογή και μεταφορά θεραιών αποβλήτων και καταλληλότητα κοινοποιήσεων χώρων και δημοτικών κτηρίων τη συντήρηση πρασίνου και ηλεκτροπολισμού. Δηλαδή προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων του Δήμου. Γι' αυτό ήδη οι εργαζόμενοι του Δήμου προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες απεργίες. Για όλα αυτά, τα συνδικάτα που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ συνεχίζουν με μεγαλύτερη δύναμη, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα την δράση μας ενάντια στο κατάπνιστο αυτό νομοσχέδιο, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Ανοίγουμε πλατιά συζήτηση με ελεκτρονικό κάλεσμα προς τα σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενους, για να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα. Τι κίνημα χρειάζεται σήμερα? Συνεχίζουμε. Όσους νόμους αν ψηφίσουν, δεν θα κάνουμε πίσω από τον αγώνα για τους μισούς δικαιώματα, για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Συνεχίζουμε.